Τώρα το έπρεπε, δεν το έσπασε, τέλος πάντων. Πήρα άλλο δίσκο.
Σε όλους τους συναδέλφους και στους φίλους που μας παρακολουθούν. Έτσι θα ήθελα. Πάτσε. Και όταν λέει, πρωτόβγαλε η πρώτη πλάκα, λέει, το πρώτο γραμμόφωνο, δηλαδή το πρώτο δίσκο στην Κολούμπια, ο Θανάσης Κουρδαλός ή ο Παξεβάνης ή ο το Τσάς το Ροδινό, πηγαίνουν όλοι σε ένα καφενείο που είχε γραμμόφωνο και ήταν λέει, όλοι από πάνω για να ακούσουν τον σκοπό. Και τα βρήκαν ο ένας από τον άλλο για να ακούσει πρώτος. Γιατί το χωνί ήταν λέει τόσο μικρό και δεν έβγαινε μια τη φωνή. Μέσα από το χωνί δεν πιάνε τη φωνή. Ναι, αλλά τι γίνεται, επειδή ήταν πίσω δεν άκουγες. Και βάζεις αυτή στο χωνί μέσα. Εγώ λέω, ναι, μπράβο, έτσι. Πες εσύ πιο πέρα, είσαι πιο μεγάλος, τα ξέρεις. Εγώ θα πω μια φορά πες ο Παντρομιχάλης στην Κάλυβο με τον Ψαρό. Και πριν να μας σλέψει ο ήλιος, επίαμε και μας λέει εδώ είναι 730 δραχμές ελπιάς, πρέπει να σκέψω ήλιος. Εδώ τσίχνω 730. Άκου να δεις. Έτσι. Δεν παίζανε μηχανήματα. Πώς θα λένε. Αυτό που παίζανε είχαν μια μπουκάλα εκεί, στην καρέκλα από εδώ ανάμεσα στις πιαδόνες. Και όταν σχόλα το βλέπει μετά από δύο μέρες, ο πόδας του είχε πάει λάπου καωμένα και γύρω γύρω γεμάτο μπαφίλους από τους πυροβολισμούς. Αυτό και αν είναι. Ετελείωσανε. Τι να κάνουμε. Ναι. Και Πάσπαρο, τη νύχτα Πάσπαρο, τι δεν χωρέγανε σε τσιμέντο. Κατάλαβα. Σε Πάσπαρο ήταν χώμα κάτω την πλατεία και γεμάτο Πάσπαρο. Έτσι. Και τότε είναι ο παππούς στο χωριό. Α, αν ήταν η Νύφη και ο Γαμπρός από το ίδιο χωριό, μας έπρεπε τον Λιράρης, αν έρθει βρες τη Νύφη να δείτε. Έτσι αν είναι πιο πολύ, έπαε. Έτσι. Και τότε ο παππούς στο χωριό λέει... Για...